Λοιπόν, να πούμε και μια καλησπέρα σε Σπύρο τον Κουτζάνη, τον οποίο προφανώς δεν θα τον ρωτήσουμε αν θα πάει διακοπές, θα πάζε. Θα πάω. Να σου πω κάτι. Εμείς είμαστε η διάψευση της έρευνας. Έτσι όπως σε άκουγα, όχι, δεν θα πάω πολύ και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πολύ ακριβά και τα καταλήμματα είναι πολύ ακριβά. Οπότε, αν πάω μερικές μέρες. Η πυρωτική Ελλάδα και για λίγο. Λοιπόν, είναι το μότο. Κάπως έτσι. Πριν περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Εγώ θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το μέρισμα της ανάπτυξης, πολλές και καλές δουλειές, αύξηση μισθών, γιατί θέλουμε πολίτες που να μην εξαρτώνται από επιδόματα, αλλά να έχουν την αξιοπρέπεια της δουλειάς. Τι γίναν, 5 χρόνια περάσανε, δεν έχουν γίνει αυτά πράξη. Προφανώς και αυτός είναι ένας δείχτης, για παράδειγμα, για το τι σημαίνει ανάπτυξη. Να θυμίσω και ένα σύνθημα που λέγεται Δίκαιη ανάπτυξη. Αν κάποιος μένει στους αριθμούς και λέει, κοίτα να δεις κάτι. Ανάπτυξη μεγαλύτερη από όλη την Ευρώπη, ξέρω. Μάλιστα, 2%. Και μετά λέει, μα ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Και ένας στους δύο από αυτούς που θα πάει διακοπές, θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα όλα αυτά, θα πάει λιγότερες διακοπές. Και μετά λες, όπως είπες εσύ Σπύρο μου, λες, θα πάω λίγο. Για μείνε στην Αττική και προσπάθησε να πας σε μία από τις οργανωμένες παραλίες. Όχι, γιατί έχω και από εδώ κάτω τον Πάτη που έχει βγει ως μία από τις πιο ακατάλληλες παραλίες Αττικής και όμως είναι γεμάτη κάθε μέρα. Ναι. Αν πας στις οργανωμένες που υποτίθεται ότι όλες αυτές έχουν και ένα δείχτη καταλληλότητας, τότε θα φρικάρεις γιατί είναι τελείως ακατάλληλες για την τσέπη. Και το εννοώ αυτό που λέω. Ιδίως όσοι έχουν οικογένεια με καταλαβαίνουν. Αν το να πας για μπάνιο είναι ένα εκατοστάρικο το λιγότερο. Ναι. Μια τελευταία κουβέντα, επειδή είπες και για τη Βαρκελόνη. Έχουμε γύρω στους 30 εκατομμύρια τουρίστες και μάλιστα προβλέπεται τα επόμενη διετία να πάμε και παραπάνω, ίσως φτάσουμε και τους 40 εκατομμύρια. Mm-hmm. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά που αφήνουν οι τουρίστες? Γιατί δεν έχει ο κόσμος να πάει να κάνει διακοπές? Ποιοι ευνοούνται? Και τι νόημα έχει τελικά να επιβαρύνεις όλη σου τη χώρα, από το νερό μέχρι το περιβάλλον και τα λοιπά, όταν ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να κάνει μια εβδομάδα διακοπές? Είναι αυτό που είπα πριν, η δίκαιη ανάπτυξη, τι ακριβώς σημαίνει. Γιατί αν είναι κάποιοι να πανηγυρίζουν γιατί καταγράφονται έσοδα, αλλά τα έσοδα για παράδειγμα πάνε απευθείας στη Γερμανία, αν τους έχει στείλει, ή μεγαλύτερη από τα τουριστικές επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο τουριστικό πρακτορείο στον κόσμο, ή όπως παλιότερα στη Βρετανία, τότε να με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε κανένα λόγο να χαιρόμαστε. Έβαλε μια ερώτηση ο Σπύρος που είναι η ανάπτυξη. Πραγματικά, αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα εκπομπής. Δηλαδή, αν τελικώς όλο το αφήγημα περί της οικονομίας έχει καταρρεύσει. Ναι, και αν όλο αυτό το αφήγημα ότι η ανάπτυξη, ακόμα και σε επιμέρους δείκτες ή στους όποιους δείκτες, τα πάει καλά, ας πούμε, ή σχετικά καλά, αν αυτό έχει κάποια αντανάκλαση και αν αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο και στην τσέπη των ανθρώπων. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες, δηλαδή όλα ζορίζουν και πάνε. Και ζορίζουν και πάνε σε μια χώρα που φάγαμε τέτοια πίεση και τέτοια ταλαιπωρία με τα μνημόνια, που είπαμε μετά, ρε παιδί μου, να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Ο λόγος που το βάζω έτσι μπροστά είναι γιατί στα αλήθεια, πώς να το πω, η απλή παρατήρηση της πραγματικότητας μέσα στην οποία βρισκόμαστε θα απαιτούσε, αν μη τι άλλο, και από τα κόμματα εξουσίας και από την κυβέρνηση πρωτίστως, να έχει απαντήσεις σε αυτά. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν θα πάμε διακοπές? Είναι η προέκταση του 6 μέρες εργασία και στο τέλος θα φτάσουμε ότι, ξέρω εγώ, η εργασία απελευθερώνει. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Πολλή δουλειά και λίγη ανάσα, ας πούμε. Και η ατομική ευθύνη. Αν δεν πας διακοπές, η ευθύνη είναι δική σου. Ναι. Αν δεν καταφέρεις να βρεις δουλειά, είναι δική σου. Αν δεν έχεις καλό μισθό, είναι δική σου. Όλα είναι δική σου ατομική ευθύνη. Τα κρατάω, Σπύρο μου, όπως θα πες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ανατρεπτικά την ατζέντα. Δεν θα σε πάω, Έλλη μου, ούτε στο Ερντογάν, Μητσοτάκη, στο οποίο ξαφνικά μας προέκυψε κτλ. Θέλω να σε πάω σε μια κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, θα το θυμάσαι, Σπύρο. Το είχε περίπου προαναγγείλει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Α, θες να πεις αυτό. Ναι. Κάρφωσε τον πρώην βουλευτή του, το Σαράκι. Ναι, ναι. Ότι πήρε 30 εκατομμύρια δικηγορική αμοιβή στις ΗΠΑ για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ο ελληνικός νόμος
προβλέπει άλλα πράγματα για τους προστατευόμενους μάρτυρες, ότι δεν πρέπει να έχουν όφελος. Και τώρα ξεκίνησε το πάρτι του Αντώνη. Και με έναν τρόπο ο κύριος Σαράκης το παραδέχτηκε. Έτσι, ότι πήρε αυτή την αμοιβή, μάλιστα δήλωσε και περήφανος γι' αυτό. Και στη βάση αυτής της εξέλιξης, ο κύριος Σαμαράς είχε περίπου προαναγγείλει από το Πολεμικό Μουσείο ότι δεν αφήνει την υπόθεση αυτή με τίποτα της Νοβάρτης. Και σήμερα γνωστοποίησε, κατέθεσε ένα αίτημα προς την Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος, ζητώντας ουσιαστικά να βγουν οι κουκούλες, όπως λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή να γίνει γνωστό ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, τον Σπυρό. Κατερίνη, πες τη Σπυρό. Εντάξει, ούτως ή άλλως τα ονόματα αυτά ήταν δύσκολα. Ναι, αλλά έτσι. Η Εκατερίνη και Λέτσι. Η Εκατερίνη και Λέτσι, ακριβώς. Τα ήταν ψευδόνυμα ούτως ή άλλως. Ναι. Εδώ η ερώτηση είναι αν Αντώνης is back. Γιατί θυμίζω, είχαμε την παρέμβασή του με το μανιφέστο περί της δεξιάς, την οποία δεν πρέπει να προσπεράσει η κυβέρνηση, και το άγριο χώσιμο που έκανε στο Πολεμικό Μουσείο. Και βλέπουμε μια ακόμα κίνηση που είναι πολύ επιθετική. Δεν έχουμε ξεχάσει την Νοβάρτης, λέει. Νομίζω ότι είναι εκδικητική, γιατί θα το έλεγα καλά ξεμπερδέματα με την Αμερικανική δικαιοσύνη. Εκεί είναι προστατευόμενοι μάρτυρες, γιατί με βάση τις μαρτυρίες εκείνων απέσπασε το Αμερικανικό Δημόσιο χρήματα από την Νοβάρτης. Άρα προστατεύομαι με βάση εκεί την νομοθεσία. Δεν ξέρω αν θα τους εγκαταλείψει το FBI και η Αμερικανική δικαιοσύνη. Ας τα βρει ο κύριος Σαμαράς. Από εκεί πέρα τα επιμέρους. Και ακολούθησε και ο κύριος Λομπέρδος απλά λίγη ώρα μετά, να το πούμε και αυτό έτσι για το ρεπορτάζ. Ναι, είναι σαν να τους εγκαταλείπουν. Ναι, εκείνους στους οποίους βασίστηκαν τότε μια υπόθεση από την οποία το Αμερικανικό Δημόσιο έβγαλε λεφτά. Ας τα βρούνε. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι στο πολιτικό σκέλος, Γιώργο. Αν τους ακούσω, θα πω το εξής. Η Νοβάρτης σε όλο τον κόσμο αποδείχθηκε ότι πλήρωνε πολιτικούς, διεύθυρε το πολιτικό σύστημα σε έναν βαθμό, εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα η πολιτική μας είναι αδιάφθορη, δεν υπήρξε κανένας που να τα πήρε, και όχι μόνο αυτό, τα πέραν όλοι από κάτω, απλά οι πολιτικοί υπουργοί ήταν ηλίθιοι και δεν καταλαβαίναν τι γινότανε. Καταλήγω σε αυτό που δεν μπορεί κανείς να μου κάνει αγωγή. Η καλύτερη εκδοχή είναι ότι είναι αδιάφθορη και αδιευκρίνηστη. Ακριβώς. Και επειδή λέει, δεν τα πέραν λέει οι πολιτικοί, αλλά τα έπαιρναν όλοι από κάτω. Εντάξει, τότε οι πολιτικοί ήταν ηλίθιοι. Οι οποίοι επίσης δεν βρέθηκαν όμως, να πούμε. Δεν βρέθηκαν. Ναι, δηλαδή, λοιπόν, από κάτω ούτε οι γιατροί, ούτε τα κυκλώματα μέσα στο χώρο της ιατρικής εντοπίστηκαν ή πλήρωσαν, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε για να το πω έτσι, εγώ όντως δεν θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς τα έχει πάρει με τις βαλίτσες, τις τροχύλετες κτλ. Καλά, αυτό αλλά είναι και μια αφήγηση λίγο που είναι για το Netflix. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σκέλος μπορεί να έχει δίκιο και να ζητάει τη δικαίωσή του. Από εκεί και πέρα όμως, ότι έχει την πολιτική ευθύνη ως κυβέρνηση με τους υπουργούς του για το ότι γινόταν ένα πάρτι διαφθοράς από την Νοβάρτης, έχει την πολιτική ευθύνη. Και αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Τώρα, το κρατάμε γιατί κατά τη γνώμη μου μπορεί να ανοίξει μια καινούργια σελίδα, μια καινούργια ατζέντα ίσως θεμάτων. Προσωπικά βλέπω τον Αντώνη Σαμαρά ιδιαίτερα ενεργό και σας θυμίζω και κάτι άλλο που είχε δηλώσει. Ότι ο ίδιος δεν παζαρεύει τις ιδέες του για αξιώματα. Δηλαδή είπε, εγώ για πρόεδρο Δημοκρατίας δεν πάω. Πρέπει να πω ότι και οι πληροφορίες, τα είχε πει και η Έλλη, για τον Κώστα Καραμαλή ανάλογες είναι, ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται. Τώρα δεν ξέρω αν προκύψει κάποια αλλαγή, αλλά... Νομίζω ότι δεν πατάει πουθενά αυτή Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ να πατάει κάπου. Και το λέω γιατί στα αλήθεια, αν η λογική είναι να σταθούν απέναντι, θα ανοίγει σιγά σιγά μια τέτοιου τύπου ατζέντα. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν το μυαλό τους ούτε στο ότι δεν θα πάμε διακοπές, ούτε στο ότι μπορεί να ανοίγουν ατζέντες κάθε φορά που δεν αφήνουν να στοχεύσει κάποιος σε λύσεις προβλημάτων. Έχουν τα δικά τους. Και ξεκινάω από σένα, Σπύρο, για να μας πεις, επειδή δεν τα είπαμε και μετά το Σάββατο, αν έχεις κάνει έναν μίνι απολογισμό για το πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την Κεντρική Επιτροπή. Ναι, πάντως επειδή σου χρωστάω μια απάντηση για την κίνηση του κυρίου Σαμαρά, όντως αυτό που κάνει με την Νοβάρτης το εντάσσει στην ευρύτερη στρατηγική του. Την περασμένη Δευτέρα, από κοινού με τον κύριο Καραμαλή, κατέβασαν μια πλατφόρμα λαϊκής δεξιάς, αποδόμησαν και την πολιτική φυσιογνωμία και την πολιτική
τις βασικές στρατηγικές του κυρίου Μητσοτάκη, με σκληρά λόγια, μην τα επαναλάβουμε. Άρα έχει κυρίως ο κύριος Σαμαράς μια στρατηγική. Και εκεί εντάσσει και την πλήρη αποκατάστασή του στο θέμα της Νοβάρτης. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του, ας μην προτρέχουμε, θα περιμένουμε για να δούμε. Αυτό που εγώ μπορώ να πω μεταξύ πληροφορίας και εκτίμησης είναι ότι θα υπάρχει και επόμενη κίνηση. Ναι. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά το είπες. Το ΣΥΡΙΖΑ έδειξε τι, ότι ναι, μεν υπάρχει μια διάχυτη δυσαρέσκεια, γιατί δεν πείθονται όλοι ότι ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι χάσανε τρεις μονάδες και ότι δεν κερδίσανε από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει και συγκροτημένη αμφισβήτηση στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης έδειξε ότι ελέγχει και την Κεντρική Επιτροπή και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς και να συνεχίσει να υπάρχει μια γκρίνια, κριτική στα επιμέρους, δεν έχει διατάφτα. Δεν έχει δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει συγκροτημένη κίνηση αμφισβήτησης της ηγεσίας. Ο λόγος που ρωτώ, και το λέω έτσι πολύ απλά, είναι ότι κατά τη γνώμη μου ο Στέφανος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή είπε ότι κανένας δεν δικαιούται να μιλάει εκ μέρους του, κανένας δεν τον εκπροσωπεί, δεν έχω κύκλους, δεν αποδέχομαι την τοξικότητα και σήμερα είδαμε ένα πάρτι τοξικότητας ξανά στα μίντια. Το οποίο, να το πω έτσι, ξεκινάει από μια πληροφορία ενός δημοσιογράφου, πάει στο διαδίκτυο, γίνεται ένα ρουλεμάν ατελείωτο και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναρίχνει νερό στο μήλο της δικής του εσωστρέφειας. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν μπορεί να καταλήξει κάπου. Μαύρα, τρόλ πληρωμένα, τρόλ απλήρωτα, χρήματα για την προεκλογική καμπάνια που ψάχνουμε τα βρούμε. Σίγουρα πάντως δεν αποτελεί απάντηση γιατί δεν πάμε διακοπές. Έτσι. Σίγουρα δεν αποτελεί απάντηση. Προσπαθεί κάτι να κάνει ο κύριος Κασελάκης, να βάλει μια ατζέντα για τις τράπεζες, που είναι σημαντικό το θέμα. Αλλά όταν εκείνος πάει να βάλει ατζέντα για τις τράπεζες, που αφορά τον κόσμο και γιατί δεν πάει διακοπές, συνδέεται, του βγάζουν ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία είναι στο επίπεδο μεταξύ κουτσομπολιού και παρασκηνιακής πληροφορίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά θέλουν αποδείξεις. Έτσι. Και είναι και λίγο, ξέρετε, κρίμα ένα κόμμα το οποίο δεν προστάζει στις τράπεζες να ψάχνει να βρει τα οικονομικά του και αν έδωσε, ας πούμε, κάποια μαύρα, ενώ άλλα κόμματα που προστάνε 400 εκατομμύρια ευρώ να είναι στο απειρόβλητο και να μην συζητάνε. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί αυτή η ατζέντα. Επειδή οι άλλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και φαντάζομαι συμφωνείς, Έλλη. Φυσικά. Έτσι, δηλαδή, όταν χρωστάει ο ένας 500, ο άλλος 400, δεν ανοίγουν. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Το ότι νομίζω αυτή ότι την κουβέντα την ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον εαυτό του, δηλαδή. Δεν σε υπερβαίνει λίγο όλο αυτό. Εντελώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πολιτικά και δεν το θεωρώ και έξυπνο. Δηλαδή. Είναι λάθος κατά την άποψή μου και από την πλευρά της ηγεσίας που το υπενήχθη και το άνοιξε και λάθος και από την πλευρά των άλλων που το συνεχίζουν. Αλλά εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία αμφισβήτηση σε χαμηλό επίπεδο που δεν φτάνει να θέσει θέμα ηγεσίας. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει αντίπαλη πρόταση στον Στέφανο Κασελάκη. Και γι' αυτό υπάρχει μεν κριτική, γκρίνια, δυσπιστία, μια σειρά πράγματα, αλλά δεν φτάνει στο σημείο να είναι αμφισβήτηση της ηγεσίας. Εγώ δεν έχω καταλάβει πάντως. Δεν βοηθάει όμως και την αλλαγή του κλίματος. Πολλές φορές είσαι εσύ που βάζεις το θέμα. Είχαμε εδώ την κυρία Γεροβασίλη όταν υπογράφτηκε αυτή από τους 87 η επιστολή. Στα ίσα είπε, παιδιά, δεν είναι μια επιστολή ρήξης, δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί τον πρόεδρο κτλ. Και η ίδια στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή δεν τον αμφισβήτησε, επειδή την άκουσα. Μα δεν αμφισβητείται ο Κασελάκης. Μπορεί να αμφισβητούνται συγκεκριμένες θέσεις, κάποιες κινήσεις. Αυτό όμως νομίζω ότι είναι πάντα μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατίας. Και επίσης θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου και το mea culpa που είπε στα παιδιά της Αυγής και μια διάθεση αυτοκριτικής διάθεσης που έδειξε στην Κεντρική Επιτροπή, αυτά είναι όλα σε καλό δρόμο για να μπορέσεις κάπως να το μαζέψεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω είναι γιατί υπάρχει αυτή η εχθρότητα με τον αόρατο πρόεδρο Τσίπρα. Δηλαδή δεν μιλάει, γιατί δεν μιλάει, μιλάνε άλλοι για αυτόν. Λέει κάτι, πρέπει να είναι παρεξηγήσιμο. Ναι, αλλά στην ανάρτηση που έκανε από τις Ηνωμένες Πολιτείες έβαλε θέμα Τσίπρα. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Ο ίδιος το έβαλε και γιατί το έβαλε, γιατί θεωρούσε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας τον αμφισβητούσε. Πώς, αμέσως όταν έκανε την εκδήλωση του Ινστιτούτου του και είπε ότι πάμε σε ένα καινούριο σχήμα
με τα υπόλοιπα κόμματα της, του προοδευτικού χώρου, το εξέλαβε ως αμφισβήτηση στη δική του ικανότητα να αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη. Και κατά την άποψή μου, σωστό είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα συνέχισε να βάλει κατά του Αλέξη Τσίπρα, αν και σταμάτησε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, μόνο που δεν είχε καμία αναφορά στο. Δεν υπήρχε το όνομα Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία. Εντάξει, οι φωτογραφίες ήταν εκεί. Γενικώς πάντως όλα αυτά συμβάνουν στην ομφαλοσκόπηση. Δηλαδή δεν βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έλλη. Από αυτό το κλίμα. Στο τέλος της ημέρας, δηλαδή σήμερα, το επαναλαμβάνω, 9 Ιουλίου. Κανονικά όλοι μας θα έπρεπε να έχουμε ή ξεκινήσει τις διακοπές μας ή να περιμένουμε αντίστροφα να μετράμε για το πότε θα πάμε. Να αγοράζουμε τα τηλιακά. Και να... Μπράβο. Και είναι ακόμα... ακριβά, Έλλη. Και ακόμα... ακόμα και το Σαββατοκύριακο που έχεις μπροστά σου δεν μπορείς να το απολαύσεις. Το ξαναλέω, είδα κάτι 50, κάτι 80 για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα. Μα είμαστε σοβαροί. Περισσότερο από το μεροκάματό σου. Να κάνει το να πας στην παραλία, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ούτε τιμές στην Κιανή Αχτή, ας πούμε, δεν είναι αυτά. Ναι. Τώρα, επειδή επιστρέφω στο κομμάτι της ομφαλοσκόπησης των κομμάτων μας, γιατί λέω ότι δεν βλέπω να θέλουν να απαντήσουν. Στο Πασόκ έχουμε δύο πράγματα τα οποία είναι ψιλοφρέσκα. Για το ένα ρώτησα και τον κύριο Παραστατίδη χθες το απόγευμα που τον είχαμε εδώ. Λέει, το καταστατικό λέει ότι άμα κάποιος είναι δήμαρχος, το λέω χοντρά τώρα. Δεν μπορεί να είναι και υποψήφιος πρόεδρος. Δηλαδή, αρχίσαμε αυτά. Ο Δούκας να μην είναι πρόεδρος. Και είδαμε και τη Διαμαντοπούλου από την άλλη πλευρά, και θα ξεκινήσω από σένα, Σπύρο, να ξαναβάζει ζήτημα υποψηφιότητας, σαν να το σιγοβράζει όμως, σαν να το σερβίρει με έναν τρόπο λίγο πιο αργό, ίσως από τους άλλους, που ίσως βιάστηκαν. Ίσως το ρίχνει για να κάνει και τη σχετική βολιδοσκόπηση για να δει τι απήχηση έχει στο εσωτερικό του κόμματος, μπήκε λίγο πιο πέρα, και να δει και να μετρήσει τις πιθανότητές της. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι διαφορετικό. Είναι παλιά και έμπειρη πολιτικός. Ναι, πάντως, αλλά οι σάλτσες ή δένουν ή κόβουν. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή εντάξει, στη συγκεκριμένη παρέα προσπαθούμε να μένουμε στη σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μασάμε και τα λόγια μας. Ποιος είναι ο εκφραστής του δεξιού Πασόκ μέχρι σήμερα, από τους 7 υποψηφίους? Η πιο κοντινή νομίζω ότι είναι η Νάντια, η Γιαννακοπούλου. Και η Άννα ίδια. Και η Άννα ίδια. Εάν βάλει. Είναι υποψηφία τώρα ακόμα. Εάν βάλει. Αν βάλει. Ναι. Γιατί για την κυρία Διαμαντοπούλου είχε ακουστεί, είχε γραφτεί τα ρεπορτάζ ότι ήταν σε σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου. Και δεν είχε διαψευστεί από την πλευρά της. Ήταν η πρόταση για τον ΟΣΑ, δεν ήταν? Και για τον ΟΣΑ, μέχρι και για το ΕΑΝ θα ήταν εκείνη η υποψήφια πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι. Και για επίτροπος μετά και για υπουργός μετά. Ναι, άρα έχει σχέσεις με το ο σύστημα. Ο λόγος που το βάζω μπροστά είναι γιατί προσωπικά βλέπω, με ενδιαφέρον όλα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι και όλοι οι πολιτικοί παρατηρητές το βλέπουν με ενδιαφέρον, όπως βλέπουν ενδιαφέρον και αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι τώρα ακούω πολύ Ανδρέας Παπανδρέου, το κυβερνητικό Πασόκ και άλλα τέτοια. Το δεξιό Πασόκ, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες τελικά, αποσημήθηκε δόθε, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είχε βγάλει μπροστά κάποιο προβεβλημένο δεξιόστροφο Πασόκο. Κάποιον που να τα έχει καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Και μου κάνει πολύ εντύπωση η συγκεκριμένη, σταθερά, να το πω έτσι, προωθούμενη υποψηφιότητα. Δεν βγήκε να πει με υποψήφια να μπει στο κλαμπ. Mm-hmm. Το κάνει με έναν τρόπο πολύ πιο... σαν να το κρατάει σε αγωνία, σαν να περιμένουμε όλοι τι θα πει ρε παιδιά, θα είναι, δεν θα είναι, ποια θα είναι η πλατφόρμα. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κρατήσει ισορροπίες απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία, που ήταν κυβερνός αδύναμη, και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου ίσες αποστάσεις είχε κρατήσει και χτυπούσε και τους δύο. Άρα δεν είναι σε αυτό που λέγαμε, σε αυτό το κλίμα και στο ρεύμα που πάει να φτιαχτεί της προσέγγισης των προοδευτικών δυνάμεων. Έχει ανοίξει η συζήτηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα, είναι ο κύριος Δούκας, όπως είναι και ο κύριος Γερουλάνος. Ναι. Αν θα λέγαμε λοιπόν, επειδή ξέρετε, ο άξονας δεξιά-αριστερά είναι γραμμικός, μας βοηθά λίγο να κατατάσσουμε τα πράγματα, αλλά δεν είναι επαρκές ερμηνευτικό σχήμα. Οπότε, αν πούμε ποιος έχει πιο πολλές προσεγγίσεις με τον αριστερό χώρο, θα λέγαμε ότι είναι αυτοί οι δύο. Ναι. Ο κύριος Δούκας και ο κύριος Γερουλάνος. Ναι, δεν είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, δεν είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Mm.
Ναι. Έτσι, δεν αλλά, είναι. Αλλά θέλω να σου θυμίσω, ότι, επειδή ανέφερε τον Ανδρουλάκη και τις ισορροπίες που κράτησε, ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι κριτικής για τον ίδιο. Δηλαδή, η Γιανακοπούλου, που ας πούμε, επειδή ήταν πιο κοντά στον Ανδρέα Λοβέρδο, αν θυμάμαι καλά, στις προηγούμενες εκλογές, που εξέφραζε το δεξιόστροφο Πασόκ. Αυτό που λέει για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και την άκουσα και χθες το βράδυ στο Γιώργο του Μελιγκόνη, ναι, δεν είχαμε καθαρές θέσεις. Δεν είχαμε γωνία. Εσύ το λες πιο καθαρά, σαν δεξιόστροφο, αλλά αν το πεις εξυγχρονιστικό ή σημειτικό, είναι περίπου το ίδιο. Είναι πιο πολύ νεοφιλελεύθερο, που εκεί είναι που έχει και το κοινό σημείο του με την πολιτική της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Πάντως, εδώ και το λέω γιατί είναι σαφές. Δεν είναι δεξιό ακριβώς. Ναι, έχει δίκιο ο Σπύρος αυτό που λέει. Δηλαδή, είναι νεοφιλελεύθερο. Ότι είναι αυτό το εξυγχρονιστικό δεξιό, ας πούμε. Ναι. Ξεχνάμε ότι τον νεοφιλελευθερισμό τον προχώρησε στην Ελλάδα ο Σιμίτης. Και ήταν την εποχή που στην Ευρώπη ήταν το σύμφωνο Blair Schröder. Όταν η σοσιαλδημοκρατία προσχώρησε πλησίστια στην νεοφιλελεύθερη συνένεση. Ξέρετε, εγώ επειδή με έχετε ακούσει πολλές φορές να εκφράζω μια άποψη, αυτά τα περί κάτι νεολογισμού στο ακραίο κέντρο και δεν συμμαζεύεται, μια δεξιά πολιτική ξεκινάει από την οικονομία. Όταν κάποιος αποκρατικοποιεί τα πάντα και τα ιδιωτικοποιεί ή δίνει τέλος πάντων την ευκαιρία στους ιδιώτες διαρκώς, αυτό δεξιό είναι. Τώρα, άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν το λέω για εμάς, παιδιά, μην παρεξηγηθώ. Άμα θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε, γιατί το Πασόκ, ας πούμε, έχει αριστερούς ψηφοφόρους, αλλά δεξιές πολιτικές επισημείτε. Εντάξει, να το πούμε κάπως. Ίσως θα ήταν μια άλλου είδους εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είναι νεοφιλελεύθερο, γιατί θα σου έλεγε κάποιος δεξιός ότι ο Καραμανλής είχε κατηγορηθεί το 1975. Για κρατισμό. Για σοσιαλμανία. Για κρατισμό. Για σοσιαλμανία. Για σοσιαλμανία. Δηλαδή, δεξιοί τον κατηγορούσαν για αριστερό. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι αριστεροί δεν κατηγορούν για δεξιό αυτό που κάνει δεξιές πολιτικές. Αλλά τέλος πάντων, όπως λες και εσύ, είναι μια ωραία κουβέντα. Ίσως δεν είναι μια κουβέντα της επικαιρότητας. Για άλλου είδους εκπομπή δεν ξέρω αν έχει με αυτή τη ζέστη τώρα έτσι όπως είναι. Σωστό. Πάντως, ναι, έχει ένα ζήτημα το Πασόκ, είναι σε περιδίνηση. Αυτό που εγώ εκτιμώ είναι ότι θα βγει από αυτή την περιδίνηση είτε με την επιβεβαίωση της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη, είτε με νέο αρχηγό. Εάν δεν κλείσει αυτό το θέμα, θα συνεχίσει να έχει πρόβλημα. Αντίθετα, στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και έλεγες, είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί δεν αμφισβητείται ο πρόεδρος, ενώ αμφισβητούνται πολιτικές του. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι κλείνοντας την κουβέντα για το θέμα του Ανδρουλάκη. Η αμφισβήτηση όμως ενός αρχηγού είναι κάτι το οποίο θα το έχει διαρκώς μπροστά του ο Ανδρουλάκης αν επανεκλεγεί. Δηλαδή θα είναι αυτός που τα δικά του στελέχη, μέλη, ανθυποψήφοι, συνυποψήφοι και δεν συμμαζεύεται, θα τον έχουν θεωρήσει λίγο για να γίνει πρωθυπουργός. Και αυτό θα βάζει πάντα ένα φρένο στην δικιά του δυνατότητα να είναι πρωθυπουργήσιμος και το κόμμα του να είναι κυβερνητικό. Τότε θα μπει σε δεύτερο και τρίτο κύκλο, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ο κύριος Κασελάκης κέρδισε καθαρά και με μεγάλη διαφορά την ηγεσία και είχε μετά πρώτη διάσπαση, δεύτερη διάσπαση, αμφισβήτηση στο συνέδριο, αμφισβήτηση μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Παρότι κανείς δεν λέει ευθέως υπάρχει θέμα ηγεσίας, πάμε ξανά στη βάση για εκλογή. Σπύρο μου, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Αυτό έτσι, να είναι, αυτό είναι. Μόνο αυτό. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, όπως. Σωστό, πολύ σωστό, Έλλη. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Κουτζάνη με αυτή τη ζέστη. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια Σπύρο. Είμαστε καλά. Μην εδώ.